Πάω στον καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πάντιο, τον κύριο Μελά. Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα και καλή χρονιά κύριε Σαχίδη. Επίσης κύριε Μελά, αλλά τι καλή χρονιά που ενώ πετάμε με το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης στην οικονομία, εξακολουθούμε να συζητάμε για τις τιμές στο ράφι, στο χωράφι και πάει λέγοντας. Κύριε Σαχίνη, να μην συζητήσουμε αυτή τη στιγμή εάν πραγματικά η οικονομία είναι το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης, διότι η οικονομία η οποία αυτονομείται από την κοινωνία νομίζω ότι δεν έχει να κάνει τίποτα με τους σκοπούς της επιστήμης οικονομία. Η οικονομία κάνουμε και η οικονομική πολιτική ασκούμε προκειμένου ο κόσμος, η πλειοψηφία και η μεγάλη πλειοψηφία αλλά και γενικά όλος ο κόσμος ο οποίος είναι, βρίσκεται στην Ελλάδα, ας το πούμε αυτή τη στιγμή, περνάει καλύτερα. Δέχεται τα καλά της οικονομίας. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται, αλλά δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε. Δεν με καλέσατε να συζητήσουμε αυτό. Mm-hmm. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι άκουσα και εγώ τον Πρωθυπουργό χτες. Υπάρχει αυτή η ορολογία η οποία λέγεται, πώς το είπατε, απληστίας. Πληθωρισμός απληστίας. Αυτό, κατά την απόψη μου, είναι ένα ωραίο κόλπο, μια ονομασία η οποία καλύπτει την πραγματικότητα. Όπως παραδείγματος χάρη είχα μεταφράσει ένα βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο του John Galbraith, του συγχωρεμένου, τον οποίο το είχε γράψει στα 94-95, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει ένα σύστημα αγοράς. Σήμερα στην οικονομία λέμε το σύστημα αγοράς. Δεν λέμε το σύστημα της καπιταλιστικής αγοράς, γιατί θέλουμε να το καλύψουμε. Έτσι ακριβώς και τώρα θέλουμε να καλύψουμε ότι αυτός ο πληθωρισμός είναι πληθωρισμός κερδών. Δεν λέμε πληθωρισμός κερδών όπως είναι η πραγματικότητα, αλλά λέμε πληθωρισμός απληστίας για να καλύψουμε αυτό το πράγμα ότι προέρχεται από τα υπερκέρδη. Επομένως είμαι ριζικά αντίθετο στη χρησιμοποίηση αυτής της έκφρασης, πληθωρισμός απληστίας, το οποίο κατά άποψή μου δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Υπάρχει ένας πληθωρισμός κερδών σε μια συγκεκριμένη φάση της οικονομικής συγκυρίας, η οποία σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι οι πολυεθνικές και μεγάλες επιχείρησεις, οι διάφορες άλλες επιχειρήσεις εν πάση περιπτώσει, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση των εξωτερικών σοκ που έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή την ενεργειακή κρίση, την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα και πάει λέγοντας, εκμεταλλευόμενες αυτές τις καταστάσεις, υπερτιμολογούν τα προϊόντα τα οποία παράγουν με διάφορες δικαιολογίες και διάφορες εκλογικεύσεις. Επομένως υπάρχει ξεκάθαρα ένας πληθωρισμός κέρδους. Είμαι από τους πρώτους, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, είμαι από τους πρώτους που έχω γράψει άρθρα εδώ και 1,5-2 χρόνια για αυτά τα πράγματα, τα οποία ήρθαν να τα επιβεβαιώσουν και μελέτες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ΗΠΑ και τελευταία εμφανίστηκε και η ελληνική κυβέρνηση να μιλάει για πληθωρισμό απληστίας. Χωρίς όμως να προσδιορίζεται πολύ συγκεκριμένα τι είναι αυτός ο πληθωρισμός απληστίας. Πληθωρισμός κέρδους δηλαδή, υπερκέρδους. Είναι αυτό που σας είπα. Οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και την αύξηση του κόστους των εισδρών τους τη μεταφέρουν στους καταναλωτές υπέρμετρα. Αντί δηλαδή έχουν μια αύξηση 10%, κάνουν 20%. Εκμεταλλευόμενοι αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ απλά. Υπάρχουν βέβαια και αντικειμενικοί λόγοι που σπρώχνουν από τον πληθωρισμό, όπως σας είπα, η ενεργειακή κρίση, η κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τώρα τα προβλήματα στο Σουέζ. Προσέξτε, παρένθεση ανοίγω, η νέα αύξηση έρχεται. Οι νέες αυξήσεις προϊόντων θα έρθει σε 2-3 εβδομάδες λόγω αυτής της κατάστασης που υπάρχει στο Σουέζ. Κλείνω την παρένθεση. Άρα νέα μέτρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα μου πείτε γιατί στην Ελλάδα υπάρχει, ας πούμε, σε ορισμένους τομείς, ειδικά στα τρόφιμα, ένας πληθωρισμός υπέρμετρος σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι για να καταπολεμήσεις τον πληθωρισμό, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να δείξεις ότι θέλεις να τον καταπολεμήσεις. Εάν δείξεις στον κόσμο ότι δεν θέλεις να τον καταπολεμήσεις,
δημιουργούνται τέτοιες πληθωριστικές προσδοκίες που αυξάνουν, που λειτουργούν επαυξητικά, μεγεθυντικά στην αύξηση του πληθωρισμού. Κάτι τέτοιο νομίζω αυτή η κυβέρνηση για ιδεολογικούς και όχι μόνο λόγους λειτουργεί προς αυτήν την... Έχει δείξει αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή πάντοτε είναι καθυστερημένη στα μέτρα, έστω και στα λίγα μέτρα που έχει πάρει ενάντια στον πληθωρισμό. Και επίσης αποδεικνύεται ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί δεν έχουν λύσει το πρόβλημα. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, αυτή η αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων σε σειρά προϊόντων μέσω του ΦΠΑ δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα για την κυβέρνηση, διότι έτσι επιτυγχάνει δημοσιονομικούς τους στόχους, διότι δημοσιονομικούς στόχους και συγχρόνως και τους πολιτικούς στόχους, διότι μέρος αυτών των υπέρμετρων δημοσιονομικών εσόδων τα επιστρέφει στην κοινωνία, μέρος, πολύ μικρό μέρος, έτσι, και κάνει και μια πολιτική μέσω αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα στην ουσία έχεις υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων χωρίς να μειώνεις ΦΠΑ. Μάλιστα. Χωρίς και να αυξάνεις ΦΠΑ. Μάλιστα. Και από αυτό την άλλη. Αυτό που λέει η κυβέρνηση. Χωρίς να αυξήσουμε τους φόρους. Βεβαίως δεν τους αύξησε τους συντελεστές. Να αυξήθηκαν οι συντελεστές. Μάλιστα. Και από την άλλη έχεις και μια ονομαστική, θέλετε να το πω, αύξηση στο εισόδημα. Ωραία. Άρα κάτι κάνεις. Η λογική είναι να φαίνεται ότι κάτι κάνεις. Χωρίς να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος τελικά. Νομίζω ότι ναι. Νομίζω ότι ναι, να φαίνεται ότι κάτι κάνεις. Πιστεύοντας πάντοτε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις την οικονομική πολιτική, δηλαδή αυτό που λέμε αγορά, κάποια στιγμή θα διορθωθεί, η κατάσταση θα διορθωθεί από μόνη της και έτσι εμείς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση, δηλαδή η πολιτική με όμικρον γιώτα πρέπει να καταλάβουμε ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Το τελευταίο που έχουν στο μυαλό τους είναι να δημιουργήσουν τις συνθήκες αναπαραγωγής της εξουσίας τους. Δεν είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, να θυσιάσουν αυτό που σας είπα για να πάρουν μέτρα που έρχονται σε αντίθεση με το ιδεολογικό τους, πιστεύω. Μα κοιτάξτε, εδώ μου γράφουν κάποιοι και δεν μπορώ να διαφωνήσω και θέλω το σχολείο σας, κύριε Μελά. Μα λέει, ακόμη και όπου επιβάλλονται πρόστιμα, π.χ. σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αυτά τα πρόστιμα δεν είναι παρά το 0,1% του ετήσιου τζίρου τους. Πλάκα κάνουμε, λέει. Συμφωνώ απολύτως και τα πρόστιμα είναι αργοπορημένα. Είναι πάρα πολύ μικρά τα πρόστιμα και επίσης και τα μέτρα που αναγγέλθηκαν, αν έχω καταλάβει καλά, αφορούν πολύ λίγα προϊόντα. Και αφορούν, ας πούμε, το 10% των προϊόντων το οποίο υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα μέτρα είναι πολύ, πολύ λίγα. Δηλαδή αυτό το τη μη προώθηση προϊόντων, αυτό που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, αφορά μόνο τέσσερα προϊόντα, δηλαδή τα απορρυπαντικά, καθαρισμού. Το γάλα, το βρεφικό γάλα, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Όχι το γάλα, όχι το γάλα. Το βρεφικό. Είναι ένα άλλο θέμα, το βρεφικό γάλα, το οποίο έχουν βάλει ένα πλαφόν στο ποσοστό κέρδους. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μπορεί να βάλω ένα πλαφόν στο ποσοστό κέρδους 10% ή 7%, αλλά αν δεν τιμολογήσω, αν δεν κοστολογήσω το κόστος που φέρνει το προϊόν η πολυεθνική, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή, αν μου αυξήσει το κόστος, μου το υπερτιμολογήσει το κόστος, μπορεί να παραμείνει σταθερό το ποσοστό κέρδους. Και τι έγινε, αλλά η τιμή θα αυξηθεί. Άρα το βασικό πρόβλημα σε αυτή την κατάσταση, εκτός από μια σειρά άλλα μέτρα μακροοικονομικά τα οποία μπορούσαμε να πάρουν, είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος δεν υπάρχει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Μόνο έλεγχο, δηλαδή η συστηματική κοστολόγηση. Η συστηματική κοστολόγηση. Μου λέει κάποιος εδώ, τη διατίμηση πώς την ακούει στα προϊόντα, τουλάχιστον τα βασικά. Τη διατίμηση την ακούω πολύ σοβαρά, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει σε μια σειρά προϊόντα τα οποία είναι βασικά και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Διότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα αν τα κάνεις μόνιμα. Αλλά παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να υπάρχει μια διατίμηση των προϊόντων αντί
στον πρεφικό γάλα. Αντί να έχει ποσοστό μείωση, δηλαδή σταθεροποίηση του ποσοστού κέρδους. Βεβαίως θα μπορούσε να κάνει διατίμηση. Δεν απαγορεύεται από κανέναν. Είναι μέτρο οικονομικής πολιτικής. Όλα τα μέτρα οικονομικής πολιτικής τα βάζεις στην πράξη και βλέπεις αν αποδίδουν ή αν αποδίδουν. Και τίποτα δεν αποδίδει στο διηνεκές. Θέλω να σας πάω λίγο. Οι ακροατές εδώ σας στέλνουν μηνύματα και την καλημέρα τους και ευχές για τη νέα χρονιά. Επίσης. Καλημέρα, λέει κύριε Μελά ο Θάνος. Είναι γνωστό στην οικονομία ότι όταν ένας κερδίζει περισσότερα χρήματα, κάποιος άλλος ή άλλοι τα χάνουν. Δεν γίνεται λοιπόν να κάποιος να βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πριν χωρίς να έχει χειροτερέψει τη θέση κάποιου άλλου. Δεν γίνεται, λέει, μεγαλοεπιχειρηματίες ενέργειας και ιδιοκτήτες ομίλων σούπερ μάρκετ να έχουν κερδίσει περισσότερα χρήματα από πέρυσι και να ευημερούν και Έλληνες επίσης. Κάποια μεριά από τις δύο πρέπει να χάνει. Κάνω λάθος, λέει. Κοιτάξτε, δεν κάνει λάθος επί της ουσίας, αλλά αυτό υπάρχει μια προϋπόθεση. Αν παραδείγματο χάρη η μεγένθηση, ας το πάρουμε έτσι, η μεγένθηση της πίτας είναι συγκεκριμένη 10% και κάποιος πάρει 5%, και, δηλαδή τα κέρδη πάρουν το 5% και η εργασία πάρει 5%, βλέπουμε ότι επιμερίζεται το νέο παραγόμενο προϊόν της οικονομίας. Αλλά το 5% το καρπούνται 500 όμιλοι, ενώ άλλο το καρπούνται 9 εκατομμύρια Έλληνες. Άρα πάλι και εδώ είναι, υπάρχει ένα θέμα. Αλλά επί της ουσίας ούτε αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων δεν έχει ακολουθήσει, ας πούμε, την αύξηση του πληθωρισμού, ούτε και την αύξηση του εθνικού προϊόντος η οποία έχει επέλθει τα τελευταία 4 χρόνια. Λέει άλλος φίλος εδώ πέρα, ο Λεωνίδας. Κύριε Μελάλη, γιατί δεν παίρνουμε μέτρα πάνω σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν πληθωρισμό κέρδους? Αυτό πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση. Ναι, εντάξει, καταλάβατε πώς το λέει. Αν θα ήταν αυτή μια λύση. Να λυθούν εκεί. Κοιτάξτε, μέτρα. Αυτό που σας είπα είναι το εξής. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να σκεφτούμε. Όλοι οι Έλληνες. Αν τους ρωτήσεις την εξής ερώτηση, η κυβέρνηση θέλει να παταχτεί ο πληθωρισμός, δείχνει, έχει χαρακτηριστικά, έχει προδιάθεση τέτοια για να μειωθεί ο πληθωρισμός, θα σας πούνε όχι. Αυτό δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις, ψυχολογία πληθωριστικών πιέσεων. Άρα από εκεί πρέπει να ξεκινήσει, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει κάποιος που έχει την πολιτική βούληση χωρίς να ενδιαφερθεί για το πολιτικό κόστος, αλλά να ενδιαφερθεί για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, να δει ποια μέτρα πρέπει να πάρει, τα οποία μπορεί και να μην πετύχουν τα περισσότερα ή μπορεί να αποτύχουν. Δεν έχει καμία σημασία να πάρει εκείνα τα μέτρα, τα οποία για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο της δημιουργίας πληθωριστικής ψυχολογίας. Αυτό είναι, και να δείξει ότι η ελληνική κυβέρνηση πλέον δεν είναι μπανανία, χρησιμοποιώ την έκφραση του Πρωθυπουργού. Ναι, καλά. Διότι είναι μπανανία όσον αφορά τις πολυεθνικές, ειδικά στα απορρυπαντικά και σε μια σειρά τέτοια πράγματα. Όχι τώρα, ανέκαθεν ήταν και τώρα δεν έχει παραγίνει. Είναι μπανανία, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πουλάνε ψηλότερα από ό,τι πουλάνε στις άλλες χώρες με διάφορες αστείες δικαιολογίες, ότι είναι μικρή αγορά, ότι έχει μεταφορή. Αυτά είναι όλα ιστορίες, τίποτα δεν ισχύουν από αυτά. Άρα εδώ το θέμα είναι αν κινείσαι σε μια κατεύθυνση πολιτικών μέτρων ουσίας και όχι εντυπωσιασμού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέω. Αν θέλεις, δηλαδή, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση να προχωρήσει σε σύγκρουση με ορισμένα συμφέροντα. Λέει ο Βασίλης, κύριε Μελά, καλημέρα. Μήπως εδώ στην ντόπια εσωτερική παραγωγή παίζει ρόλο το ότι για χρόνια είναι αρρύθμιστο το ζήτημα του κόστους ενέργειας, άρα έτσι ανεβαίνει και το κόστος στην παραγωγή? Κοιτάξτε, το κόστος ενέργειας έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων. Όμως το 2023 έχουμε μια τρομακτική μείωση του κόστους ενέργειας. Έτσι. Επομένως υπάρχει μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από το κόστος ενέργειας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι οι ενσωματωμένες πληθωριστικές πιέσεις στην κατηγορία των τροφίμων και μια σειρά άλλων αγαθών, αυτά που συζητάμε, έχει παραμείνει και συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη ή από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το θέμα, ότι εξακολουθούμε να έχουμε στα τρόφιμα
και σε μια σειρά άλλα προϊόντα πληθωρισμός ο οποίος είναι ενσωματωμένος στον πυρήνα. Μετά θέλω να σας πω κάτι άλλο. Συγγνώμη. Ο πληθωρισμός που υπάρχει στα ενίκια, η αύξηση των τιμών ακινήτων, τι είναι αυτό το πράγμα, πού προέρχεται εξωτερικό? Δεν είναι θέμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, της χρυσής βίζας, το 1, το β, το γ, το δ, το ε, το Airbnb, πώς τα λένε όλα αυτά τα πράγματα? Δεν πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση, αφού οι άλλες χώρες βλέπουμε πού θα καταλήξουμε. Το έχουμε δει, δεν γνωρίζουμε. Πώς δικαιολογείται η αύξηση αυτή, η υπέρμετρη αύξηση σε μια χώρα των τιμών των ενοικίων? Δεν είναι πληθωρισμός αυτός, τι είναι? Έλα μου ντε. Λέει εδώ ο Γιάννης, το πάει λίγο γενικότερα. Στην έκθεσή της, λέει, κύριε Μελά, η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει ότι η παγκόσμια οικονομία οδεύει να καταγράψει το χειρότερο εξάμεινο ανάπτυξης των τελευταίων 30 ετών, καθώς και το υψηλότερο κόστος δανεισμού. Από την άλλη, λέει, χθες ο οικονομικός ταχυδρόμος δημοσίευε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Ευρωζώνη θα πλημμυρίσουν την αγορά με ομόλογα ύψους 2,13 δολάρια για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες του 24. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά εκτιμά ο κύριος Μελάς ότι είμαστε σε μία ακόμη εμφάνιση δομικής κρίσης στο σύστημα? Κοιτάξτε, το 2024, σύμφωνα με, όχι μόνο με την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με τους άλλους πολυμερείς οργανισμούς, θα είναι μια άσχημη χρονιά για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή θα μειωθεί και η μεγέθυνση του ΑΕΠ, του παγκόσμιου ΑΕΠ, ειδικά στις αναπτυγμένες χώρες. Θα περισσωθεί κατά πάσα πιθανότητα οι ΗΠΑ γύρω στο 1%, η Ευρώπη μπορεί να πάει και σε ύφεση, θα μειωθεί ο ρυθμός μεγέθυνσης του διεθνούς εμπορίου, θα μεγαλώσει το χρέος και πάει λέγοντας. Η αύξηση των ομολόγων, του αριθμού των ομολόγων, σημαίνει επί της ουσίας ότι αυξάνει το χρέος, αυξάνουν τα ελλείμματα, αυξάνει το χρέος και πρέπει κάποιος να τα χρηματοδοτήσει. Επομένως δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, όπως λέει, δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό το πράγμα, ότι θα πλημμυρίσει την αγορά με ομόλογα. Τα ομόλογα τα εκδίδουν οι χώρες και οι επιχειρήσεις και τραβάνε ρευστότητα. Δεν πλημμυρίζουν, δεν χρηματοδοτούν, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς το λέει. Αλλά νομίζω ότι το 2024 θα είναι μια δυσκολότερη χρονιά για την παγκόσμια οικονομία, για γεωοικονομικούς, για οικονομικούς καθαρά λόγους, βεβαίως και για γεωπολιτικούς λόγους, από το 2023. Τώρα αν πάμε σε μια δομική κρίση, είμαστε σε μια δομική κρίση. Είμαστε σε μια δομική κρίση του συστήματος. Από όλες τις πλευρές και άμα το εξετάσεις. Το ιδιωτικό χρέος, το δημόσιο χρέος, τα ελλείμματα, η μεγένδυση, η μεγέθυνση του διεθνούς εμπορίου, οι γεωπολιτικές αναταραχές, οι δασμοί που έχουν επανέλθει, η διάλυση της παγκοσμιοποίησης, οι πόλεμοι, το τι γίνεται στην Αφρική. Είμαστε σε μια κρίση του συστήματος. Το τι γίνεται στις ΗΠΑ που πάει για εκλογές. Δεν είμαστε. Βασική παράμετρος. Η φίλη Εύα λέει, κύριε Μελά, δεν θα πάρουν ποτέ μέτρα για την ακρίβεια, όλο θα προσπαθούν να αυξήσουν τα επικέρδη τους. Αλλά φταίει και κάτι άλλο, λέει. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε καταναλωτική κουλτούρα. Μόλις αυξάνονται οι τιμές, να μειώνουμε τις αγορές στο μέτρο του εφικτού. Απολύτως. Σας είχα πει και παλαιότερα, αν δεν κάνω λάθος, ότι εκτός από τους ελέγχους οι οποίοι πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να γίνονται από μια υπηρεσία και από μια κυβέρνηση που πιστεύει στους ελέγχους. Εκείνο που χρειάζεται είναι και ένα καταναλωτικό κίνημα, αλλά ένα αυτόνομο καταναλωτικό κίνημα, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε και έχω εντύπωση ότι δύσκολα θα υπάρξει, όχι καθοδηγούμενο ούτε χειραγωγούμενο, ένα αυτόνομο καταναλωτικό κίνημα το οποίο θα βάλει πρώτων ευθυνών τους τις επιχειρήσεις οι οποίες δρούν με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Είδατε τι έγινε στα νησιά μας με το κίνημα της πετσέτας, πώς το λέγατε. Της πετσέτας, σωστά το λέτε. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά είχε ένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι χρειάζεται, έχει δίκιο η ακροάτρια, η οποία σας είπε ότι χρειάζεται ένα κίνημα καταναλωτικό σοβαρό. Ο Κούλης από το Southampton λέει, καλημέρα. Αν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην αγορά, που δεν υπάρχει, όπως λέει και ο κύριος Μελάς, και κάποιοι κάνουν ό,τι θέλουν, το επόμενο είναι να μην μπορεί ο κόσμος να τα αγοράσει. Επομένως αυξάνεται το κόστος, αλλά μειώνεται ο όγκος των συναλλαγών. Σωστό. Μήπως είναι και τελικά, λέει, πρόβλημα διαθεσιμότητα σε προϊόντα? Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως πάντα.
Είναι σωστό αυτό το οποίο λέει ο ακροατής, ότι πράγματι άμα δείτε να δείτε τα στοιχεία, πραγματικά μειώνεται ο όγκος. Και αυτό είναι ένας λόγος που γίνεται μια προσπάθεια, συνεχής προσπάθεια από τις επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν τη μίσου του όγκου με μια αύξηση των τιμών, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί από τη στιγμή που αυξάνονται οι τιμές και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών μένει σταθερή ή μειώνεται, βεβαίως θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο όπου θα δημιουργηθούν προβλήματα και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε πολλά προϊόντα. Τότε τι θα γίνει? Αυτό είναι το θέμα. Τι θα γίνει τότε? Θα κλείνουν, να αρχίσουν να κλείνουν επιχειρήσεις? Τι θα γίνει? Έλατε. Πρώτο τελευταίο θέμα βάζει ο Αντώνης. Το γνωστό γάλα, λέει, και δεν είναι διαφήμιση, τον Μπεμπελάκ το λέω, λέει, έρχεται από τη Γαλλία. Στη Γαλλία έχει 29 ευρώ, στην Ελλάδα 31-32, στην Τουρκία 9. Και με τρελή υποτίμηση η Τουρκία που δεν το μετράω. Δεν μας λέει, λέει, κάτι αυτό? Βεβαίως μας λέει. Βεβαίως. Δηλαδή σε ορισμένα προϊόντα θα έπρεπε να πάρουμε. Δηλαδή γιατί να μην πάρουμε ορισμένα μέτρα όσον αφορά το βρεφικό γάλα? Είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορούμε να βάλουμε, λέει, διατίμηση, γιατί κινδυνεύουμε να μην έρχεται, να κάνουν αποχή, ας πούμε, οι επιχειρήσεις να μην φέρουν το γάλα και να έχουμε έλλειψη. Ωραία. Να βάλει μια διατίμηση και πόσες οικογένειες χρησιμοποιούν αυτό το γάλα? Δεν θα μπορούσε να κάνει μια επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για αυτές τις οικογένειες, για αυτό το συγκεκριμένο προϊόν? Άμα το κρατήσει σε μια διατίμηση η οποία θα είναι ανάλογη με το κόστος που έχει αυτό το προϊόν. Δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις, άμα τις καλέσει να συζητήσουν, να τις βάλεις μια διατίμηση, θα σηκωθούν να φύγουν στην Ελλάδα αμέσως? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με όλα αυτά θέλω να κλείσουμε με κάτι που φεύγει από αυτά. Μου το στέλνει εδώ ο ακροάτρια. Η Μία λέει: εξαιρετικός ο καλεσμένος σας. Θα ήθελα όμως να μας μιλήσει κάποια στιγμή και για το πώς μέσω της οικονομίας επέρχεται και ο κατακαιρματισμός των κοινωνιών. Τα γράφει, λέει, στον ιστότοπο του συχνά πυκνά ο κύριος Μελάς. Δεν ξέρω τι εννοεί. Όποτε θέλετε. Θέλετε να μας πείτε κάτι? Είναι επιτακητής η οικονομία του κατακαιρματισμού? Είναι προφανώς των κοινωνιών. Σαφέστατα είναι η οικονομία του κατακαιρματισμού, διότι καταρχάς διαμέσου του οικονομικού υποδείγματος έχει προωθηθεί αυτός το άτομο, η διάλυση των συλλογικών συμβάσεων, η διάλυση του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν οφείσει σε μια επικράτηση απόλυτη του ατόμου, το οποίο, προσέξτε όμως, δεν είναι ένα άτομο όπως λένε οι φιλελεύθεροι του 19ου αιώνα που προσπαθεί να βρει την ελευθερία του, είναι ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να έχει καμία αναφορά ούτε στην κοινωνία, ούτε στη φύση, ούτε σε τίποτα. Έχει μία αναφορά μόνο στον εαυτό του. Γι' αυτό είναι και κατακαιρματισμένο. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, μέτρα τα οποία ούτε ασπιρίνες δεν θα μπορούσε κάποιος να τα πει τελικώς, κύριε Μελά, γιατί με βάση αυτό που περιγράψατε και βάλτε και τη νέα άνοδο μετά τα προβλήματα στην Ερυθρέα Θάλασσα και στο Σουέζ. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξανακούσουμε πάλι νέο πακέτο μέτρων κατά της ακρίβειας. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Έτσι θα πάμε. Δεν θα υπάρξει μια δραστική λύση να μου για αυτά τα θέματα. Και θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι θα πάμε. Ναι. Έτσι. Κωνσταντίνος Μελάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα.